Δουλειές με φούντες κάνουν όσοι προσφέρουν ως ιδιώτες υπηρεσίες παρακολούθησης, όπως ο Τάλ Ντίλιαν, ο Ισραηλινός πρώην κατάσκοπος που δραστηριοποιείται στη Λάρνακα. Σύμφωνα με τιμοκατάλογο που ανήρτησε το περιοδικό Forbes, η αγορά υπηρεσιών του επίπεδου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών NSA μπορεί να κοστίζει μέχρι και 5 εκατομμύρια. Για παράδειγμα, το να αναγκάσεις ένα έξυπνο τηλέφωνο να συνδεθεί με συγκεκριμένο Wi-Fi έτσι ώστε να εντοπίσεις αδυναμίες και να το ελέγχεις μέσω κακόβουλου λογισμικού κοστίζει από 550.000 μέχρι 4 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή εξαρτάται από το πώς διεξάγεται η επίθεση μέσω ενός υπερσύγχρονου βαν, όπως αυτό που επέδειξε ο Ντίλιαν στο Forbes, είναι ένα φαινομενικά άκακο σακίδιο πλάτης. Πάντως, στο εξωτερικό διοργανώνονται εκθέσεις όπου παρουσιάζονται και πολλούνται διάφορα εργαλεία και gadget για σκοπούς παρακολούθησης και ασφάλειας. When countries go shopping for surveillance tech, this is where they come. Millipol in Paris. Σε ένα από αυτά τα συνέδρια πέρσι τον Ιούνιο, ο Τάλ Ντίλιαν προσπάθησε να πωλήσει αυτό το βαν, πανομοιότυπο εκείνου που κυκλοφορούσε στους δρόμους της Λάρνακας. Το συγκεκριμένο, σύμφωνα με το Forbes, μπορεί να χακάρει έξυπνα κινητά σε ακτίνα 500 μέτρων, με την τιμή του να κυμαίνεται από 3,5 μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το άρθρο του Forbes, ο Ντίλιαν ήλπιζε ότι θα πωλούσε τουλάχιστον 4 τέτοια βαν εντός του 2018. Ο τομέας των υπηρεσιών παρακολούθησης είναι μια ανερχόμενη αγορά, με την αξία της να υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και κυβερνήσεις που έχουν ανεπτυγμένες υπηρεσίες πληροφοριών δίνουν πολλά συμβόλαια σε ιδιώτες πλέον. Staggering amounts of money are being made off the fear-mongering since 9/11. You now have an entire industrialized scale mechanism, which a number of contractors are feeding off of it. And it's a lot of money. Χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα των Forbes σημειώνεται ότι ο Τάλ Ντίλιαν και οι συνεργάτες του έλαβαν 130 εκατομμύρια δολάρια πωλώντας τεχνολογία παρακολούθησης που ανέπτυξαν στον όμιλο εταιριών NSO, αφήνοντας τον Ντίλιαν 21,5 εκατομμύρια.